ακατάλληλα. Ναι, λοιπόν, ο Παναγιώτης της Όκας, ο οποίος φέρνει τη σκούπα μαζί του. Δύο σκούπες, Παναγιώτη. Θέλω να δείξουμε λίγο τη σκούπα που μας έχει φέρει ο Παναγιώτης. Παναγιώτη, αδύο όμως οι σκούπες. Και σκουπίσατε και την ένωση στους ημιτελικούς. Σκουπίσατε τον κεραυνό. Έφερες και τη σκούπα μαζί μας. Μίλησε μας λίγο για τη σκούπα που έφερες. Η σκούπα είναι ίδια με το Αποέλ πριν δύο χρόνια. Ήταν σπίτι μου. Και αρκετοί φίλοι μου το ζήτησαν, αν πάνε όλα καλά και με τη βοήθεια του Θεού, να βγάλουμε ξανά τη σκούπα. Η σκούπα δεν έχει να κάνει με τον κεραυνό, καμία σχέση. Έχει να κάνει με εμάς, με την προσπάθεια όλων των παιδιών, του τεχνικού επιτελείου, της διοίκησης, του τεράστιου Ανδρέα Λευκαρίδη, του Βασίλη του Σελά, που από τα τέλη Αυγούστου είμαστε εδώ, παλεύουμε καθημερινά. Τα παιδιά τα άλλα σε διπλές προπονήσεις, εγώ προσωπικά μόνο απόγευμα. Αλλά νομίζω ότι στο τέλος δικαιωθήκαμε. Εκείνο το τρίποντο που πέτυχες, πες μας λίγο εκεί τη φάση. Νομίζω ήταν το πρώτο σου φέτος. Το πρωτάθλημα. Νομίζω ρόλο δεν ξέρεις καλύτερα. Ήταν το πρώτο, αλλά νομίζω ήταν πάρα πολύ, ήταν πάρα πολύ σημαντικό. Εντάξει. Δεν γίνεται να αφήνει τον Παναγιώτη τον Τριθόκα μόνο του, να αλλάξουν λίγο το σκάουτι του οι αντίπαλοι προπονητές. Εντάξει, είχες 0% πριν από τον τελικό, νομίζω σκάουτι απλά μια χαρά ήταν. Απλά ο Τριθόκα στα 38 του, το καλοκαίρι σηκωνόταν στις 6 το πρωί και πήγαινε προπονήσεις ατομικές για να είναι έτοιμος εδώ. Πέρασα ένα πολύ δύσκολο δίμηνο με το σοβαρό τραυματισμό που είχα. Ναι. Άλλοι θα σταματούσαν, αλλά εγώ συνεχίζω ακάθεκτος και βλέπουμε. Παναγιώτη, τελευταία ερώτηση. Θα παίξεις και του χρόνου μπάσκετ? Αυτά θα το δούμε. Ήταν πάρα πολύ δύσκολη χρονιά. Επειδή δουλεύω και τα πρωινά, έχουμε και τις ακαδημίες κάτω στο παραλίμνη που γίνεται μια σοβαρή δουλειά. Προσπαθούμε και θέλουμε να λέμε ότι γίνεται σοβαρή δουλειά. Η ΑΕΚ είναι Ευρώπη, είναι επαγγελματική ομάδα, οργανωμένη ομάδα. Ξεκάθαρο. Θα μάθουμε την ανυπομονησία, Παναγιώτη. Ευχαριστώ τον Πάτερ Ευαγόρα που ευλόγησε την νίκη μας απόψε. Επειδή δεν ξεχνώ, θέλω να το αφιερώσω αυτό το τρέπολ, γιατί είναι ονειρικό, κάτι το απίστευτο. Στον Κωστάκη από τον Λιοπέτρη και τον Παντελή από την Αγία Νάπα, φίλους καλούς που έχασαν τη ζωή του από διαφορετικούς λόγους τον τελευταίο μήνα. Αιωνία τους εν μνήμη. Οι καλοί φεύγουν γρήγορα. Να ζήσουμε όσο περισσότερα χρόνια και εμείς και οι οικογένειές τους για να τους μνημονεύουμε. Ευχαριστώ τον κόσμο που ήταν στο γήπεδο, μας στήριξε. Και βλέπουμε να διασκεδάσουμε απόψε και από εβδομάδα θα πάρουμε τις αποφάσεις μας. Παναγιώτη, ευχαριστώ πάρα πολύ και συγχαρητήρια για την κατάκτηση άλλου ένα προαθλήματος στην καριέρα. Εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά. Αυτά...